Παιδιά, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν. Τι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα των νεαρών παραβάτων σε όλες τις πόλεις, αλλά κυρίως στην Λεμεσό. Βλέπουμε κάποια, θα βλέπουμε και το φως στη δημοσιότητα, είναι πολύ πιο σοβαρά από άλλα. Η οχληρία και ειδικότερα και στην Αγία Φύλλα, αλλά και στη Μέσα Γειτονιά και σε άλλες περιοχές. Κάθε βράδυ νεαροί παραβάτες με τις μοτοσυκλέτες τους. Σαν τοπική αρχή έχετε σκεφτεί τρόπους να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο? Καταρχάς, είναι φαινόμενα τα οποία μας ανησυχούν και πρέπει να μας ανησυχούν σαν κοινωνία. Ιδιαίτερα αν δούμε τι συνέβη με τα τελευταία περιστατικά βίας, τα οποία πλέον έχουν ξεφύγει από, αν θέλετε, τα όρια μιας απλής νεανικής παραβατικότητας και αγγίζουν σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ακραίες καταστάσεις και πολύ ανησυχητικές καταστάσεις. Μιλούμε για καμιά φορά εγκληματικές συμπεριφορές, μιλούμε για ακόμα και φαινόμενα τρομοκρατίας. Και το κυριότερο απ' όλα αφορά νέα παιδιά. Καμιά φορά εμπλέκονται σε αυτά και 15χρονα παιδιά. Και όχι καμιά φορά, το χθεσινό, το προχθεσινό το περιστατικό το χθεσινό, ήταν 5-15χρονοι. Είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει όλοι να διερωτηθούμε, και είναι τραγικά πραγματικά τα ερωτήματα, πώς αυτά τα παιδιά πριν ακόμα οριμάσουν έχουν γεμίσει με τόσο θυμό, με τόσο μένος, με τόση επιθετικότητα απέναντι στην κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία προφανώς δεν μπόρεσε να τους δώσει μια πιο σωστή προοπτική για τη ζωή τους. Τώρα, έχοντας πει αυτό, πρέπει να αντιμετωπίζουμε πραγματικά όλοι τις πραγματικότητες. Στην πόλη υπάρχουν διάφορα σημεία, υπάρχουν διάφορα πάρκα, διάφοροι χώροι όπου συναθρίζονται, είτε αυτοί είναι καφέ, είτε είναι χώροι κοινωνικής συναστροφής, από τους οποίους ξεκινούν διάφορες εκδηλώσεις που καταλήγουν σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Καμιά φορά με ρατσιστικό, αν θέλετε, περιεχόμενο. Καμιά φορά με οπαδικό, ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Καμιά φορά με περιεχόμενο που παραπέμπει σε διαμάχες μεταξύ συνοικιών της πόλης ή μεταξύ σχολείων. Αυτό που πρέπει να γίνει, το πρώτο που πρέπει να γίνει ασφαλώς, είναι μια προσπάθεια από τις δυνάμεις ασφαλείας της πόλης, από τις αστυνομικές αρχές, να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη. Δηλαδή θα πρέπει, και το λέω με κάθε σεβασμό και με επίγνωση των προστασιών που κάνει η αστυνομική δύναμη της Κύπρου, θα πρέπει να στελεχωθεί, θα πρέπει να της δοθούν εκείνα τα μέσα και σε προσωπικό και σε εξοπλισμό που να μπορέσει να αστυνομεύσει. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να αστυνομευθεί η πόλη με περιπολίες και όχι περιστασιακά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να εμπλακούν όλοι οι φορείς και σχολεία και πολιτικά κόμματα και οργανώσεις νεολαίας και σύφοι και διοικήσεις σωματείων, και γονείς, οι πάντες. Γιατί πρόκειται για μια κατάσταση που, αν δεν αναχαιτιστεί, πολύ φοβούμαι ότι θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που θα θρυνήσουμε θύματα. Τι κάνει ο Δήμος? Ο Δήμος τι κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις? Προσπαθούμε να δώσουμε διεξόδους στα παιδιά μέσα από τη δημιουργία χώρων όπου να μπορούν να συναναστρέφονται, να μπορούν να έχουν μια πιο, αν θέλετε, ομαλή φυσιολογική δραστηριότητα. Έχουμε, για παράδειγμα, στην περιοχή της Αγίας Φύλλας, έχουμε με κονδύλια του Δήμου, έχουμε ανεγύρι, έχουμε εγκαταστεί, έχουμε οργανώσει ένα χώρο, ένα αθλητικό πολυθεματικό χώρο που μπορούν τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ και άλλου είδους δραστηριότητες. Έχουμε επίσης εγκαινιάσει ένα πρόγραμμα που επιδοτούμε σχολικές εφορίες να βελτιώσουν κάποιες αθλητικές υποδομές που υπάρχουν σε αυτές, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν ανοιχτά αυτά τα γήπεδα και τα απογεύματα και τις βραδινές ώρες, για να μπορούν να χρησιμοποιούνται από νεαρούς της περιοχής. Πρέπει όμως να γίνει μια πολύ πιο συντεταγμένη προσπάθεια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από όλους, γιατί αφορά την νεολαία μας, το πιο καλό, το πιο επιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας. Πρέπει να τους δοθούν οι απαραίτητες διέξοδοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να μην επηρεάζονται αυτοί που επηρεάζονται από τα πολύ από τις μικρές ομάδες των στοιχείων που δεν μπορούν να ελεγχθούν, και εκεί είναι που πρέπει να παρέμβει η αστυνομία, να επιβάλλει την τάξη και προληπτικά να προλάβει κάποιες ενέργειες. Κύριε Δήμαρχε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνετε, και πολύ καλά κάνετε, και τις εφαρμόζετε και προχωρείτε σε προγράμματα άθλησης, βελτίωση υποδομών κτλ., όπως μας τα περιγράψατε. Αυτά
είναι για τα παιδιά που ήδη έχουν την επιθυμία να αθλούνται, να έχουν μια υγιή ενασχόληση. Υπάρχουν όμως αυτές οι παραβατικές ομάδες, οι οποίες ξέρετε τι υποδεικνύεται. Υποδεικνύεται, με αλφαγιώτα εννοώ, υποδεικνύεται ότι μεγαλώνουν, γιγαντώνονται στη Λέμεσο. Και το ζήτημα είναι, το ένα είναι η καταστολή, και αν πρέπει να γίνουμε αστυνομοκρατούμενο κράτος για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική της καταστολής τέτοιων συμπεριφορών. Και το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε, είναι κατά πόσον είναι διατεθειμένη και η αστυνομία και ο Δήμος με συντονισμένες ενέργειες αυτούς τους χώρους, όπως η περιοχή αυτή στην Αγία Φύλλα. Αν θα πρέπει να κλείσουν για να, και να εντοπίσουν αυτά τα πρόσωπα που συχνάζουν εκεί, δεν ξέρω, να μπουν σε προγράμματα επιμόρφωσης, κάτι, να αναγκάζονται οι γονείς. Γιατί στην περίπτωση με τον μεταφορέα φαγητού, πήγαν οι γονείς κανονικά μαζί με τα παιδιά τους. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω να είχαν πρόβλημα στο να πληρώσουν το φαγητό τους, παραδείγματος χάρη. Ήθελαν να δείξουν τη μαγκιά τους. Δηλαδή, που φτάσαμε να παραγγέλνουν φαγητό και να χτυπούν τον διανομέα, που είναι εκεί να βγάλει το ψωμί του, για να πάρουν το φαγητό και να μην πληρώσουν. Είναι πολύ ευρύτερα τα θέματα. Πολύ σωστές οι επισημάνσεις σου, αγαπητόν Ουφρία. Πολύ σωστές και εύστοχες οι επισημάνσεις σου. Καταρχάς, σίγουρα κανένας δεν θέλει ούτε εισηγείται κάποιος να γίνουμε ένα αστυνομικοκρατούμενο κράτος. Όμως υπάρχει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της αστυνομικοκρατίας και της επιβολής της τάξης. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα να κατασταλούν με περιστασιακές περιπολίες. Θα πρέπει, και η αστυνομία δεν το κάνει γιατί δεν έχει τα μέσα. Πρέπει να τη δοθούν τα μέσα. Πρέπει να φτάσουμε εκείνο το επίπεδο που να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ικανοποιητικό επίπεδο και πρόληψης και καταστολής. Ασφαλέστατα. Βάλαμε και αστυνομικούς της γειτονιάς όμως, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, να δούμε γιατί δεν λειτουργεί το πρόγραμμα. Να το ξαναδούμε ξανά και ξανά. Πρέπει να μην αυτά τα θέματα, όταν τα αφήσουμε, όταν εφησυχάζουμε, φουντώνουν. Αυτό είναι που γίνεται. Μετά, χώροι συνάθρησης. Είναι πολλοί χώροι συνάθρησης. Η Λεμεσός έχει γύρω στα 300 πάρκα χώρους πρασίνου. Μιλώ μόνο για το Δήμο Λεμεσού. Διάσπαρτα σε όλες τις γειτονιές. Θέλουμε το πράσινο στη γειτονιά. Θέλουμε να υπάρχουν χώροι κοινωνικοποίησης. Αυτοί οι χώροι όμως ταυτόχρονα γίνονται και δυνητικά χώροι όπου μαζεύονται στοιχεία τα οποία διασπείρουν και ας πούμε την παραβατική συμπεριφορά. Άρα πρέπει, θέλει εδώ να εγκύψουμε, να δούμε πώς διορθώνεται το κακό. Είναι ελπιδοφόρο το ότι πήραν οι γονείς τα παιδιά τους την επόμενη μέρα στην αστυνομία. Πραγματικά συγχαίρω τους γονείς, είναι ελπιδοφόρο. Σημαίνει ότι ακόμα η οικογένεια, ο θεσμός της οικογένειας είναι δυνατός και σε αυτόν πρέπει να σταθούμε και να στηριχτούμε και να αναλάβουν και οι γονείς πλέον τις ευθύνες τους. Γιατί μιλούμε για νεαρά παιδιά. Όμως πρέπει να τα συνδυάσουμε και την πρόληψη και την καταστολή που πρέπει να είναι δυναμική και δεν είναι, αλλά και την σωστή προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση. Θέλουν καθοδήγηση από μια κοινωνία η οποία δυστυχώς τους έχει αφήσει χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση και πρόψυχη. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Είναι τεράστιο το θέμα και πολυδιάστατο και είναι αρκετοί αρμόδιοι φορείς που θα πρέπει να ενσκύψουν πάνω σε αυτό για να αντιμετωπιστεί. Και δυστυχώς η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου δεν μπορεί να είναι άμεση. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό όλοι. Και οικογένεια και σχολεία και τοπική αρχή και αστυνομία. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επίσης, λοιπόν. Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να συγχαρούμε τους γονείς ή αν σε αυτή την περίπτωση οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση, γιατί ούτως ή αλλιώς θα εντόπιζαν.